Εδώ ήρθε η Θέκλα Πετρίδου, ήρθε. Ω, καλημέρα κύριε. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στον κόσμο. Καλημέρα σας. Με χαρά σας πάει το κόκκινο αυτό, ωραίο χωματάκι το πολύ, κόκκινο. Ναι, ναι. Είναι της φωτιάς, τι το λένε ότι είναι της φωτιάς. Άλλο υπονοούν όταν λένε της φωτιάς, δεν λένε. Εντάξει, η φωτιά μόλις ανάψει, ναι. Έχει και κόκκινο μέσα. Μάλιστα, κόκκινο, και κόκκινο. Πύριο λοιπόν, χρώμα. Κυρία Πετρίδου μας τώρα, θα δούμε ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω, δεν το έχουμε ξανανοίξει. Το έχουμε αγγίξει ποτέ εδώ. Δεν έχουμε μιλήσει απευθείας γι' αυτό. Απευθείας όχι. Είναι φίλες και φίλοι, δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς περισσότερο βέβαια, όλοι μας, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, έχουμε δεχτεί ή δεχόμαστε ψυχολογικό πόλεμο. Μικρό ή μεγάλο. Από συγγενείς, από φίλους, εργασιακό περιβάλλον, από τον σύντροφό μας. Έτσι. Αυτός λοιπόν ο ψυχολογικός πόλεμος, όταν έχει αποδέχτη σε εμάς, αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Εμείς σήμερα θα δούμε εδώ πώς αντιμετωπίζουμε τον πόλεμο αυτό, πώς αμυνόμαστε και θα δούμε και κάποια έτσι, πρακτικά πραγματάκια. Ναι, ένα οδηγό. Έχω φέρει και την κόλλα μου. Οργανωμένη σήμερα. Ξέρεις τι είχες. Παρακαλώ, κυρία Πετρίδου. Είχα ξυπνήσει ένα πρωί, ναι, και είχα στη σκέψη μου, μια στρατηγική, ναι, μου ήρθε. Φαίνεται ότι το έβλεπα όνειρο το βράδυ, το δούλευε το μυαλό μου και κάτσε και τα έγραψα και τα τύπωσα τώρα και τα φέρα μαζί. Για λέγε, λοιπόν. Λοιπόν, ο ψυχολογικός πόλεμος είναι ένας πόλεμος πάρα πολύ ύπουλος και επικίνδυνος. Ναι. Γιατί όταν έχεις έναν πόλεμο φυσικό, σωματικό, δηλαδή όταν ο άλλος σε χτυπάει, όταν ο άλλος κάνει φανερά πράγματα που σε πλήττει, τότε μπορείς να ζητήσεις και εύκολα προστασία. Δηλαδή να πας στην αστυνομία και να πεις αυτός ο άνθρωπος με έχει χτυπήσει. Εδώ είναι τα χτυπήματα μου, εδώ είναι οι πληγές μου. Να πας στο νοσοκομείο να γίνει καταγραφή και να γίνει μια υπόθεση που να διωχθεί ποινικά αυτό το άτομο για τη σωματική βία που έχει εξασκήσει πάνω σου. Η ψυχολογική βία όμως είναι δυσδιάκριτη. Είναι δύσκολο να την καταλάβει κάποιος ότι έχεις ψυχολογική βία. Και πολύ συχνά παρατηρείται το φαινόμενο οι θύτες της ψυχολογικής βίας να παραπονιούνται πως είναι θύματα. Δηλαδή, έχοντας προαναγγείλει αυτό το θέμα, είμαι σίγουρη ότι ο κάθε ένας που το διάβασε, είτε είναι θύτης ψυχολογικής βίας, είτε θύμα, θα ένιωσε ότι ταυτίζεται. Λοιπόν, επειδή έχουμε μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές για τους χειριστικούς ανθρώπους, για τους τοξικούς ανθρώπους, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαταραγμένη προσωπικότητα, αυτοί οι άνθρωποι είναι υποψήφοι για θύτες. Δηλαδή, εάν βρεθεί στο δρόμο μας ένας άνθρωπος τέτοιος, είτε όπως είπες μέσα στο οικογενειακό μας περιβάλλον, είτε στο εργασιακό μας χώρο, είτε στον κοινωνικό μας χώρο, ή μπει στη ζωή μας λόγω κάποιων αλλαγών, αν μετακομίσουμε, αν πάμε να ζήσουμε κάπου αλλού, αν αποκτήσουμε νέες σχέσεις με νέους ανθρώπους, είναι πολύ πιθανό λόγω της δικής του προβληματικής κατάστασης να μας δημιουργήσει εμάς προβλήματα τα οποία να εντάσσονται στα πλαίσια ενός ψυχολογικού πολέμου. Το mobbing, που είναι το bullying στον εργασιακό χώρο, και η λέξη bullying είναι ψυχολογικός πόλεμος στην ουσία. Και ο ψυχολογικός πόλεμος δεν περιορίζεται μόνο στις τάξεις και στις αυλές των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων και των λυκείων. Ψυχολογικό πόλεμο μπορεί να παίρνει ή να δίνει ο οποιοσδήποτε ενήλικας. Λοιπόν, παντού και στον δρόμο. Συνήθως οι άνθρωποι μας κάνουν ψυχολογικό πόλεμο, είναι γνωστοί μας, έχουμε κάποιο είδους σύνδεση μαζί τους. Το bullying. Ναι, το bullying είναι μια έννοια η οποία είναι μοντέρνα, χρησιμοποιείται πολύ στις μέρες μας και καλά γίνεται και χρησιμοποιείται και καλά γίνεται και γίνεται ενημέρωση και των παιδιών και των γονιών και όλα, αλλά δεν αφορά μόνο το σχολικό περιβάλλον, αφορά και τους ενήλικες. Μάλιστα. Πέρσι είχαμε μιλήσει αρκετά για το mobbing. Στον χώρο της εργασίας, ναι, έτσι. Τώρα, λοιπόν, ο ψυχολογικός πόλεμος σε αυτή την περίπτωση μπορεί να τον βάλεις ανάμεσα σε ζευγάρια, σε αδέρφια, συγγενείς, συγγενείς εξαχιστίας, συναδέλφους. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να δούμε ρεαλιστικά και ψύχρεμα την κατάσταση, να αναγνωρίσουμε ότι δεχόμαστε πόλεμο, γιατί περισσότεροι από εμάς είμαστε αφελείς. Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούμε ότι όπως σκέφτομαι εγώ, σκέφτεσαι και εσύ. Μην κρίνετε τον άλλον με βάση το πώς λειτουργείτε εσείς. Δηλαδή, αν εγώ είμαι ένας άνθρωπος καλοπροαίρετος, ναι, που θα έχω στο μυαλό μου την αγάπη, την επικοινωνία, την πρόοδο και δεν θα έκανα με τίποτα κακό στον άλλον, να μην θεωρώ αυτόματα ότι και ο απέναντι μου, οποιοδήποτε, σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο. Ως ψυχολόγος, Ανδρέα, που εργάζομαι για 20 χρόνια και έχω δει χιλιάδες ανθρώπους,
έχω αποκτήσει εκ των πραγμάτων την ικανότητα να μπορώ να διαχωρίσω ότι δεν σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Και στο ψυχολόγο πάει κάποιος και ανοίγει το μυαλό του, την καρδιά του και το σκεπτικό του. Και αναλύει πώς λειτουργεί, πώς σκέφτεται και για τα κίνητρα του. Και έχω να σας πω ότι δεν σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο. Και οι πιο επικίνδυνοι να γίνουν θύματα ψυχολογικού πολέμου είναι οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που έχουν καλοσύνη, ευγένεια, αισιοδοξία, που θέλουν να γίνουν καλύτερη η ζωή τους και η ζωή των άλλων και που πάντα βλέπουν το καλό και όχι το κακό. Τι ευκρίνηση θέλω να μου κάνεις. Με το bullying λέγαμε ότι στο σχολείο μέσα ίσως να είναι ο αδύναμος κρίκος της ψυχολογικής κοινότητας, το θύμα έτσι, ενός bullying. Στον ψυχολογικό πόλεμο δεν είναι απαραίτητα να σημαίνει ότι είμαι ευάλωτος και δέχομαι ψυχολογικό πόλεμο ή έχω αδυναμίες και ελλείμματα. Θα μπορεί να μου κάνει ψυχολογικό πόλεμο άλλος και ας είμαι εγώ πολύ ισχυρός. Κοιτάξτε, τα κίνητρα του ανθρώπου που κάνει ψυχολογικό πόλεμο στους άλλους έχουν να κάνουν με τον ίδιο. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ αν είμαι ο θήτης, σημαίνει ότι εγώ έχω πρόβλημα με τον εαυτό Μάλιστα. μου. Εγώ δεν είμαι καλά. Εγώ δεν επιλύω τα δικά μου εσωτερικά προβλήματα. Εγώ δεν αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου. Προβάλλω τα θέματα μου πάνω σου. Και για όλα μου φταίς εσύ, είτε είσαι για παράδειγμα ένα συγγενικό μου πρόσωπο, ένα φιλικό μου πρόσωπο, ένα νέο πρόσωπο που μπαίνει στη ζωή μου, για όλα φταίνε οι άλλοι. Αυτή είναι η φιλοσοφία του θήτη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χρειάζεται να εντοπίσουμε πως όντως δεχόμαστε ψυχολογικό πόλεμο. Ποια είναι τα συμπτώματα που νιώθεις όταν δέχεσαι ψυχολογικό πόλεμο? Νιώθεις όλο και χειρότερα. Δηλαδή, στην επικοινωνία που έχεις με το άτομο που σε πολεμά, δεν βγάζεις άκρη. Αυτή είναι η λέξη. Δεν βγάζεις άκρη. Νιώθεις ότι προσπαθείς, δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό και η κάθε κίνηση σου σαμποτάρεται. Η κάθε σου λέξη παραποιείται και όσες καλές προσπάθειες και να κάνεις, πάντα θα σου βάζει τριπλοποδιά. Ακριβώς έτσι. Άρα το αρνητικό συναίσθημα από την επαφή και επικοινωνία με έναν άνθρωπο είναι ένα ασφαλές κριτήριο για το ότι μας κάνει ψυχολογικό πόλεμο αυτός ο άνθρωπος, ενώ μπορεί να μας μιλάει ευγενικά. Ενώ μπορεί να έχει ένα αγγελικό πρόσωπο, αγγελικά σφαίρα. Σε σφάζει με το γάντι. Όταν δεν μας θέλει ο άλλος, το νιώθουμε. Το νιώθουμε και αν δεν δώσουμε σημασία σε αυτό το συναίσθημα, αν δεν εντοπίσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος μας κάνει ψυχολογικό πόλεμο, αν δεν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τα κίνητρά του και να στοιχειοθετήσουμε την αφήγηση που έχει για μας. Γιατί ξέρεις, Ανδρέα, έχω γράψει πρόσφατα και στη σελίδα μου στο Facebook, μην προσπαθείτε να μπείτε στο μυαλό αυτών που κάνουν ψυχολογικό πόλεμο στους άλλους, γιατί δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς σκέφτονται και να ανησυχήσετε αν μπορείτε να καταλάβετε. Παρόλα αυτά όμως, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ζει καλά με τον εαυτό του? Έχει φτιάξει ένα narrative που λένε στα αγγλικά, μια αφήγηση μέσα στο μυαλό του, μια ιστορία, στην οποία είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος ο ίδιος, είναι ένας εξαιρετικός, καλός χριστιανός, θρήσκος, με όλη την καλή διάθεση και είναι ένα θύμα αυτής της κακιάς γυναίκας, αυτού του κακιά του άντρα, αυτού του τέρατος. Δηλαδή, αυτός που μας πολεμά μέσα στο μυαλό του νιώθει ότι αμήνεται. Νιώθει ότι είναι το θύμα μας. Οπότε εμείς χρειάζεται να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός που μας κάνει πόλεμο και ποια είναι η αφήγηση που έχει για μας. Τι ιστορία λέει για μας αυτός ο άνθρωπος. Και εφόσον θέλουμε να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι και θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, να σκεφτούμε μήπως έχει κάποιο δίκαιο, μήπως αυτή την αφήγηση που λέει για μας όντως έχουμε κάνει κάτι λάθος και αν έχουμε κάνει κάτι λάθος να το παραδεχθούμε, να πάρουμε τις ευθύνες των πράξεων μας και να επανορθώσουμε με δίκαιο τρόπο. Εάν όμως η αφήγηση του πολέμιου μας, αυτού που μας πολεμά, του εχθρού μας, είναι ψεύτικη, χρειάζεται να καταγράψουμε κάτω τη ρεαλιστική αλήθεια. Πρέπει να γράψετε εσείς τη δική σας αφήγηση. Να την καταγράψετε. Τι πραγματικά συνέβηκε. Γιατί υπάρχει εκεί έξω μια αφήγηση που λέει αυτή η κακιά γυναίκα έχει κάνει αυτό το κακό πράγμα και έχει αδικήσει αυτόν τον καημένο τον άνθρωπο, αυτός ο κακός ο άνθρωπος έχει κάνει αυτό. Να πείτε τι πραγματικά συνέβηκε. Χρειάζεται να καταγράψουμε να τη δική μας αφήγηση. Κάτι. Κοίταξε, δεν ξεκινάς πόλεμο σε κάποιον χωρίς λόγο. Να σου πω εγώ, μέσα στον χώρο της εργασίας. Ναι. Έρχεσαι εσύ και είσαι πολύ καλή. Εγώ είμαι μέτριος. Να καταγράψουμε κάτω. Είμαι μια καινούργια εργαζόμενη στον χώρο εργασίας. Από την πρώτη μέρα που μπήκα, είδα αρνητική διάθεση από τον τάδε άνθρωπο. Μάλιστα. Προσπάθησα να καταλάβω γιατί το κάνει αυτό το πράγμα. Έκανε αυτή την πράξη. Υποθέτω ότι νιώθει ότι απειλείται
από τη δική μου παρουσία σε αυτό το χώρο. Μάλιστα. Υποθέτω ότι νιώθει ότι αν με αφήσει εμένα να λειτουργήσω και αν με αφήσει εμένα να φανεί η αξία μου, τότε θα καταλάβουν οι άλλοι τη δική του ανεπάρκεια. Γι' αυτό και με πολεμά. Άρα τα χρειάζεται αυτά. Να γραφτεί αυτή η αφήγηση. Γιατί πολλές φορές θα μας τρελάνουν. Τα καταγράφουμε. Και μπορεί να ακούς την αφήγηση των άλλων, την οποία τη διηγούνται, Ανδρέα, πίσω από κλειστές πόρτες. Δεν θα στα πούν μπροστά σου. Μπροστά σου είναι. Ο έτσι, ο δείξω, δείξε και τα λοιπά. Είναι πολύ ευγενικοί, πολύ καλοί, έχουν πολύ καλούς τρόπους, πολύ καλή συμπεριφορά. Θεωρούν ότι όποιος θυμώνει είναι κακός άνθρωπος. Και μια ολόκληρη διαδικασία παθητικής επιθετικότητας, που όταν εσύ έχεις τα λογικά σου και είσαι δίκαιος άνθρωπος, οργίζεσαι. Είναι εξοργιστικό. Είναι βιομηχανία σπασίματος νεύρων. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα εντοπίζουμε ποιος μας πολεμά, εντοπίζουμε τα πιθανά κίνητρα του, καταγράφουμε την αφήγηση του ώστε να τη γνωρίζουμε. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι λέει αυτός ο άνθρωπος για μένα στον τάδε και δεν μου μιλάει πλέον. Ξέρεις, αυτοί οι τύποι είναι... Ανακατόστρεφοι. Πολύ ευγενικοί. Και πίσω από σένα, πίσω από την πλάτη σου, θα πιάσουν τον συνάδελφο σου, το παιδί σου, τον οποιοδήποτε και θα του πούν μια ιστορία. Δακρύβρεχτε και ξέρει, μην πεις τίποτα, γιατί αυτή είναι πολύ κακιά και θυμώνει και φοβάμαι και να σου πω το πρόβλημα μου. Και έχω αυτό το πρόβλημα και τι μου έχει κάνει, αλλά μην πεις τίποτα. Και ξαφνικά δεν σου μιλάει κανείς. Άνθρωποι. Φυσικά δεν πρόκειται να χάσει ανθρώπου αξιόλογου με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, όποιος... Μπορεί και να χάσει όμω. Όχι, βρε Ανδρέα. Όποιο είναι αξιόλογο άνθρωπο, άμα έρθουν να του πούν μια κουβέντα για μα, αν πραγματικά θέλει να έχει υγιή σχέση μαζί μα, θα έρθει και θα μα πει: έχω ακούσει αυτό το πράγμα. Ισχύει, ναι, ου. Εάν δεν μπαίνει στη διαδικασία κάποιο να μα ρωτήσει, σημαίνει ότι δεν τον ενδιαφέρει η αλήθεια, αλλά τον ενδιαφέρει το μίσο. Και ξέρει, σε αυτέ τι εκστρατείε μίσου, στου ψυχολογικού πολέμου, διάφοροι πικραμένοι βρίσκονται και γίνονται φίλοι και τους ενώνει ο κοινός εχθρός. Ενώνονται οι ψυχολογικοί. Ναι. Τους ενώνει ο κοινός εχθρός. Ενώνονται οι πικραμένοι. Όλοι θα είμαστε εναντίον αυτής της γυναίκας ή αυτού του άνδρα, ο οποίος με τη συμπεριφορά του τονίζει τις δικές μας ελλείψεις. Με αυτά τα καλά που κάνει, δείχνει πόσο κακοί είμαστε εμείς. Άρα πρέπει να τον βγάλουμε από τη μέση, για να μην έχουμε κάποιον τον οποίο, ο οποίος να νιώθουμε πως μας απειλεί. Ναι. Λοιπόν. Στα τρία λεπτά τι προλαβαίνει. Εντοπίζουμε τα όπλα με τα οποία μας πολεμά. Μάλιστα. Και αφαιρούμε τα όπλα του με νόμιμα μέτρα. Χρησιμοποιούμε τους νόμους. Υπάρχουν νόμοι και ευρωπαϊκοί νόμοι και νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας και θεσμοί στους οποίους οφείλουμε να καταφεύγουμε για να λειτουργούν οι νόμιμες διαδικασίες. Δηλαδή όταν δέχεται κάποιος πόλεμο και όταν κάποιος ξεφεύγει από το ρόλο του, τον επαγγελματικό ρόλο, υπάρχει το δικαστήριο που είναι για το εργασιακό δικαστήριο, υπάρχουν διάφοροι θεσμοί στους οποίους μπορεί να καταφύγει κάποιος. Εντοπίζουμε τους μοχλούς πίεσης που έχει πάνω μας αυτός ο εχθρός μας και τους διαλύουμε. Την επίδραση. Μοχλή πίεσης. Μοχλός πίεσης σημαίνει τι φοβάται αυτή. Φοβάται ότι μπορεί να μαθευτεί αυτό το πράγμα. Τότε κάνουμε το θαραλέο, λέμε εμείς την αλήθεια, αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεων μας. Αποδυναμώνεις... Και τον αφήνουμε χωρίς μοχλούς πίεσης. Με τον ίδιο τρόπο εντοπίζουμε έγκαιρα τους συνεργούς και τους συμπαραστάτες του πολεμίου μας και κόβουμε κάθε σχέση με αυτούς. Κάθε σχέση με αυτούς. Ναι. Να ξέρετε ότι ο ψυχολογικός πόλεμος επιτυχάνεται μέσω κουτσομπολιού, φήμης, αρνητικών συναισθημάτων, γκριμάτσες, ηρωνίες. Οπότε αν εμείς κόψουμε σχέση με αυτά τα πρόσωπα, τους μπλοκάρουμε από το τηλέφωνο μας, από το λογαριασμό μας στα social media, αν κόψουμε σχέσεις με τους εντολοδόχους τους, με τους δούριους ύπους. Ξέρεις, συχνά πλησιάζουν κάποιον ο οποίος μας κάνει το φίλο, έρχεται κοντά μας τάχα να μας βοηθήσει, ενώ στην πραγματικότητα μαθαίνει πληροφορίες για μας. Όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση ψυχολογικού πολέμου, προσέχουμε πολύ ποιους ανθρώπους βάζουμε μέσα στη ζωή μας και προσέχουμε να δούμε πιθανά κίνητρα που μπορεί να έχουν αυτοί οι άνθρωποι για να μας βλάψουν. Άρα, είμαστε σε γρήγορση. Ναι. Πρέπει να το αντιληφθούμε και να ξέρεις, Ανδρέα, ότι τα πρόσωπα που δέχονται ψυχολογικό πόλεμο, γύρω και οι πολέμοι τους βγάζουν τρελούς. Του λένε κάνει σενάρια. Βγάζει από το μυαλό σου. Συνωμοσιολογίες. Ναι, ότι έχει πλούσια φαντασία. Και μπορεί να έχει εκεί πέρα τα στοιχεία, τι αποδείξει, να του τα δείξει. Του λέει όχι, όχι, όχι. Να σου πω, μην το κλείσει σήμερα όμως. Θα το συνεχίσουμε την επόμενη Γιατί φορά. Έχει δεν πολύ τα είπαμε εδώ. Όλα. Έχει πολύ ψωμί. Καταρχήν, θα κάνουμε και κάτι άλλο την επόμενη φορά. Πες μου. Θα δώσουμε το λογαριασμό μας στο Facebook. Και μπορούν από εκεί, ξέρω τώρα μας παρακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος,
που ασχολείται με τα social media, γι' αυτό λέω το Facebook, που θα μπορούν την ώρα αυτή που μιλάμε να στέλνουν τις απόψεις σε ερωτήσεις. Στο πρωτοσέλιδο. Να λένε, ναι, συμφωνείς? Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ξεκινήσαμε το θέμα ψυχολογική βία. Είναι πολύ μεγάλο. Μέχρι εδώ έχουμε φτάσει. Είναι πολύ μεγάλο θέμα και λίγο πολύ όλοι το έχουμε βιώσει. Σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό. Την επόμενη φορά η Θέκλα θα είναι μαζί μας ακριβώς για να συνεχίσουμε αυτό το θέμα της ψυχολογικής βίας και πώς αντιδρούμε, τι κάνουμε και πώς δημιουργούμε τα δικά μας αντισώματα. Και πώς προστατεύουμε τον εαυτό μας, ώστε να μην αρρωστήσουμε. Αυτό. Γιατί αρρωστά ο άνθρωπος όταν δέχεται αρνητικότητα. Όχι, μπορεί να αρρωστήσει και σωματικά, ναι, και ψυχολογικά, αλλά και σωματικά. Είναι μάλιστα θέμα υγείας και επιβίωσης. Λοιπόν, αυτά με τη Θεκλίτσα μου σήμερα. Ραντεβού, φίλες και φίλοι, αύριο το πρωί, 7 παρατέταρτο. Προσοχή στους δρόμους και να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.